Τα λέει αυτά στην τηλεόραση. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε αλληλεί για να μην την παρουσιάσουμε στην συνάδελφο που πήρε. Αλλά δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε για να μην νομίζει ο κόμμα ότι είναι. Να τελειώσετε όλοι σα τα σχόλιά σα. Καλησπέρα κύριε Σαραγκέ. Είναι για να μην τι εικόνε από θα βάλω και άλλη μια δική εικόνα. Θα βάλω και άλλη μια δική. Λοιπόν, εγώ σε αυτά τα οποία είπε νωρίτερα, έτσι περιμένω να απαντήσει ο κύριο Γεωργιάδη, φαντάζομαι στον κύριο Βλάχο στην συνέχεια. Το μόνο που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση στο ρεπορτάζ που δημοσίευσε η εφημερίδα ήταν το κόστος του πετρελαίου στις υπόλοιπες χώρες. Δηλαδή για την Ελλάδα είναι 1.226 ευρώ ανά 1.000 λίτρα για το δεύτερο τρίμηνο του 2012, 861 ευρώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, 790 ευρώ στη Νέα Υόρκη. Όλα αυτά σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει λίγο να δουν το τι θα κάνουν. Οι πραγματικότητες, οι δύο πραγματικότητες οι οποίες υπάρχουν, δυστυχώς τις βλέπουμε καθημερινά. Είναι ο κόσμος που ψάχνει στα σκουπίδια από τη μία και είναι αυτό το οποίο είπες που για πολλούς δεν είναι εύκολο κατανόητο το τι μπορεί να σημαίνει, έστω και αυτή η μικρή πτώση των σπρέντ. Αν θέλετε, η θετική απόφαση που ήρθε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για το θέμα της επαναγοράς των ελληνικών ομολόγων. Όλα αυτά θα τα δούμε σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να μπαίνουν άκρη στην πραγματική κοινωνία. Και για να μην λέει ο κ. Γεωργιάδης ότι είναι εικόνες των δημοσιογράφων αυτές για τους ανθρώπους που ψάχνουν στα σκουπίδια. Σήμερα είχα ραντεβού με κορυφαίο υπουργό της κυβέρνησης. Με υψηλότατο αξιωματούχο της κυβέρνησης, ο οποίος μόνος του μου είπε ότι πρέπει να κερδίσουμε τη μάχη γιατί δεν αντέχω την εικόνα να κοιτάω έξω από το σπίτι μου ανθρώπους, συνανθρώπους μας, να ψάχνουν στα σκουπίδια για να τραφούν. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και η απάντηση του κ. Γεωργιάδη μας πετά στον κ. Βλάχο. Η φτώχεια, η δυστυχία και η πείνα στην Ελλάδα δεν έχουν τέλος. Άνθρωποι που αυτοκτονούν, άλλοι που ψάχνουν στα σκουπίδια για το γεύμα της ημέρας και άλλοι που χάνουν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να ζεσταθούν. Ποιος μπορεί να ξεχάσει άλλωστε την τραγωδία που σημειώθηκε πριν λίγες μέρες στην Καβάλα με θύματα τρία παιδιά ηλικίας 5, 7 και 15 ετών που απανθρακώθηκαν όταν πήρε φωτιά το σπίτι των παππούδων τους από αναμένη ξυλόσωμπα. Τρία παιδιά θυσιάστηκαν εξαιτίας λαθών, παραλήψεων και κακών χειρισμών των πολιτικών αυτής της χώρας που οδήγησαν την Ελλάδα σε βαθιά οικονομική ύφεση και τους πολίτες της σε αδιέξοδο και απόγνωση. Μετά το δημοσίευμα της εφημερίδας Washington Post που έκανε εκτενή αναφορά στην οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα μας αλλά και στις συνέπειές της, σήμερα το Διεθνές Πρακτορείο Ειδήσεων Bloomberg δημοσιεύει άρθρο για την φτώχεια με τίτλο «Οι Έλληνες δεν έχουν λεφτά ούτε για πετρέλαιο». Σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμά του, ο δημοσιογράφος αναφέρεται στις τραγικές στιγμές που βιώνουν οι Έλληνες και περιγράφει λεπτομερώς την δύσκολη καθημερινότητα των κατοίκων της Καστοριάς που, παρά το τσουχτερό κρύο, δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ζεσταθούν. Με μια οικονομία που έχει συρρυκνωθεί επί 5 χρόνια και ποσοστό ανεργίας ρεκόρ στο 25%, οι κάτοικοι της Βόρειας Ελλάδας δεν μπορούν να θερμάνουν τα σπίτια τους. Η Καστοριά δεν έχει λάβει κονδύλια από την κεντρική κυβέρνηση προκειμένου να θερμάνει τα σχολεία, αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα, ενώ στη συνέχεια φιλοξενεί δηλώσεις του Δημάρχου Καστοριάς, ο οποίος εξετάζει το ενδεχόμενο να κλείσει τα 53 σχολεία της περιοχής προκειμένου να μην παγώσουν οι μαθητές. Είναι το πιο κρύο μέρος της Ελλάδας. Πέρυσι ο χειμώνας διήρκεσε από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο. Φέτος όμως ήμασταν πιο τυχεροί, αναφέρει ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Χατζησιμεωνίδης, ο οποίος πρόσθεσε πως η κεντρική κυβέρνηση έχει περικόψει τη χρηματοδότηση για τη θέρμανση των σχολείων κατά 60%. Μάλιστα, οι δήμαρχοι των ομών Γρεβενών, Φλωρίνης, Πτολεμαΐδας, Κοζάνης και Καστοριάς, με στόχο την προστασία των μαθητών από τις χαμηλές θερμοκρασίες, αποφάσισαν από τις 7 Ιανουαρίου του 2013 να κλείσουν τα σχολεία έως όσο του λάβουν τα απαραίτητα κονδύλια προκειμένου να προμηθευτούν οι σχολικές μονάδες πετρέλαιο θέρμανσης. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως 1.000 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης στην Ελλάδα κοστίζουν 1.266 ευρώ την στιγμή που οι Βρετανοί με σαφώς πολύ υψηλότερα εισοδήματα πληρώνουν μόλις 861 ευρώ. Οι πωλήσεις του πετρελαίου θέρμανσης έχουν σημειώσει κατακόρυφη πτώση με αποτέλεσμα να πέσουν έξω οι υπολογισμοί του Υπουργείου Οικονομικών που ενώ ευελπιστούσε να βάλει στα ταμεία του συνολικά 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ, τα μέχρι στιγμή στοιχεία το διαψεύδουν, καθώς οι εισπράξεις για το πρώτο 9μηνο του 2012 υπολείπονται κατά πολύ των περσινών. Την ίδια ώρα όλο και περισσότεροι Έλληνες στρέφονται στη λύση της ξυλόσωμπας, καθώς η εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου καθιστά το κόστος δυσβάσταχτο. Οι πωλήσεις ξύλου έχουν σημειώσει φέτος κατακόρυφη αύξηση, καθώς η οικονομική κρίση έχει αναγκάσει χιλιάδες νοικοκυριά να επιστρέψουν στις παλιές παραδοσιακές λύσεις θέρμανσης.
Καλησπέρα σε κοντά μας και τον κύριο Γιάννη Μπαλάφα από τον το ΣΥΡΙΖΑ. Κύριο Γιάννη, σας χωστώ το λόγο. Πολύ σύντομα. Λοιπόν, ένα στην κυρία Ζαρακέλη, πολύ έξυπνη κυρία Ζαρακέλη, την παραδέχομαι, πολύ καλή δημοσιογράφος. Ζητώ συγγνώμη, την εικόνα που είδαμε στο ρεπορτάζ μου την περιέγραψε ο κορυφαίος υπουργός. Εντάξει, δεν διαφωνώ. Υπάρχει μεγάλη φτώχεια. Προφανώς το στίχημα της κυβερνήσεως τώρα που θα αυτό. Να βλέπω το παράθυρο του. Το στίχημα της κυβερνήσεως είναι να μεταστρέψει τώρα την επιτυχία των μακροοικονομικών στοιχείων στην καθημερινότητα. Άμα το καταφέρει αυτό ο Μάθρο, θα κομμουνεύσει. Αν όχι, θα φύγει. Λοιπόν, λέω πολύ καλή μετέτρεψε σήμερα. Δεν γίνεται. Τέσσερις ώρες δεν γίνεται, κύριε Βλάχα. Τι μετέτρεψε, αφιέρωσα στα τιμολόγια της ΔΕΗ. Τώρα είμαι στην κυρία Ζαρακέλη. Λοιπόν, γιατί η κυρία Ζαρακέλη έκανε το πολύ ωραίο πράγμα. Τι έκανε. Έφερε ως σύγκριση τη Μεγάλη Βρετανία και την Αμερική. Γιατί έχει πει ήταν πολύ έξω αυτό, γιατί είναι χώρες εκτός Ευρωζώνης, με άλλο φορολογικό καθεστώς. Γιατί αν έκανε τη σύγκριση με τις χώρες Ευρωζώνης, αδιαπίστωνα είναι ότι η διαφορά στο πετρέλαιο θέμα είναι πάρα πολύ μικρή. Πάμε τώρα στον κύριο Βλάχο. Ο κύριος Βλάχος, πολύ κατεπτυσμένος δημοσιογράφος, αποκλείεται να μην γνωρίζει ότι οι Ευρωπαίοι που μας δίνουν τα λεφτά έχουν καθορίσει η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών να είναι μόνο στις 4 τράπεζες και σε καμία άλλη. Άρα κάθε άλλη τράπεζα πλην των 4 έχει 2 δρόμους. Ή να βρει από κάπου αλλού χρηματοδότες για το έλλειμμα που δημιούργησε όλη αυτή η κρίση χρηματοπιστωτική, στο δακτυλικό μεθυρίο λείπουν περίπου 9 δισεκατομμύρια ευρώ, και αν δεν βρει τα 9 δισεκατομμύρια ευρώ και δεν μπει όποια τράπεζα κάτω από την ομπρέλα μία των 4 που θα ανακεφαλαιοποιηθεί, να κλείσει. Άρα ο κ. Βλάχος μου μιλάει πάλι για ξεπούλημα και τίποτα άλλο, έχει δύο λύσεις. Συμφωνώ. Ή θα μας πει ποιος θα δώσει τα 9 δισεκατομμύρια που λείπουν από το εθνικό μεταμευτήριο, ή θα πει αυτό που του αρέσει αυτή η λύση, να κλείσει το εθνικό μεταμευτήριο. Έχω πάντα απάντηση. Τα υπόλοιπα είναι άλλο θέμα. Έχω πάντα απάντηση απόψη μου, γιατί η άποψή μου δεν είναι σφαιρική και δεν είναι. Λοιπόν, είναι προφανές ότι η Αγροτική Τράπεζα, η οποία είχε επικαραμαλεί επί Νέας Δημοκρατίας, εκτιμηθεί η περιουσία της 2,5 δις πουλήθηκε σε έναν ιδιώτη για να σωθεί ο ιδιώτης 95 εκατομμύρια. Τι είναι αυτά που λέει. Και τώρα η Αγροτική Τράπεζα. Να τα πω. Δεν τα ξέρετε. Αφήστε με να τράπεζα. Αφήστε το να περιγράψω. Και τώρα λοιπόν. Και τώρα λοιπόν ένα φιλέτο τη ελληνική τραπεζική αγορά που είναι το κεντρικό ταμιευτήριο θα δοθεί πάλι σε κάποιον ιδιώτη. Η δική μου άποψη είναι μία. Ξεκάθαρη θέση από την αρχή. Εθνική Τράπεζα. Μαζεύει όλες αυτές τις τράπεζες, γίνεται μια ισχυρή ημικρατική τράπεζα και αυτή η ημικρατική τράπεζα που λέγεται Εθνική να δώσει μια ανάσα στους πολίτες κουρεύοντας τα δάνειά τους. Διότι δεν μπορώ και δεν δέχομαι ο Πρωθυπουργός μου να έρχεται από το εξωτερικό σωστά και να λέει ότι έσωσα τη χώρα γιατί κούρεψα το χρέος, το δημόσιο χρέος και να μην κάνει το ίδιο κούρεμα στα χρέη των ιδιωτών. Δεν το δέχομαι. Εγώ που χρωστάω καμιά 700.000 τράπεζες, να σας πω αυτά. Καμιά 700.000 τράπεζες και πολύ θα ήθελα αυτό να γινόταν. Σας λέω λοιπόν ότι για να γίνει, πρέπει κάπως να το πληρώσει, κύριε Βλάχε μου. Αυτή τη στιγμή για να καταλάβετε, τα 50 δισεκατομμύρια που πήραμε για να ανακεφαλαιοποιήσει, φτάνουν ίσα με, τσίμα. Είστε Έλληνας βουλευτής. Δεν μπορείτε να μιλάτε σαν να είστε μέλος της Τρόικας. Αυτή τη στιγμή μιλάτε σαν να είστε μέλος της Τρόικας. Είμαι λογικός άνθρωπος και δεν λέω στην τηλεόραση ανοησίες. Ξαναλέω τώρα. Πολύ ωραία. Η ανακεφαλαιοποίηση είναι ανοησία, δηλαδή το γεγονός. Είναι ανοησία το γεγονός ότι οι πολίτες δεν μπορούν να ζήσουν. Πρέπει κάποιος να βρει τα λεφτά να το πληρώσει. Έχετε να το πληρώσετε. Έχετε κύριε Βλάχα. Μα δεν πληρώνετε. Έχετε το κούρεμα ή να το πληρώσετε. Κρατικές είναι οι τράπεζες πια. Οι τράπεζες είναι κρατικές. Έχουν πάρει δισεκατομμύρια. Το κούρεμα σημαίνει κόψιμο μείωση κεφαλαίακης επάρκειας εκ νέου. Ποιος θα βάλει τα λεφτά σου, λέω. Έχει να μου πεις. Ποιος. 24 δις δίνει. 24 δις. Αυτά τα 50 δισεκατομμύρια είναι ακριβώς για να μην καταρρεύσουν. Τι δεν καταλαβαίνει. Πάντως σας ακούνε οι ψηφοφόροι σας ότι είναι ανοησία το γεγονός ότι δεν βρίσκουμε λύση για τα χρέη των ιδιωτών. Δεν τους έχω πρόβατα να σου λέω ψέματα. Εσείς προφανώς ως τηλεθεατές σας θεωρείτε ηλίθιους. Αυτό προφανώς νομίζει ο κύριος Βλάχος. Ότι όποιος τον βλέπει είναι ηλίθιος. Προφανώς δεν σας ενδιαφέρει. Εγώ αντιθέτως δεν πιστεύω ότι αυτός καλό. Μην μονοπολίσετε τον διάλογο. Με τον λαϊκισμό πια στην Ελλάδα τον δημοσιογράφο. Έχετε δίκιο. Εσείς είστε πανεπιστημιακός. Αν είναι δυνατόν. Σταμάτα. Βρες μας τα λεφτά σου. Είστε πανεπιστημιακός. Αφού δεν έχεις να μας πεις γιατί δεν έχεις να μας πεις. Εσείς κάνετε μάθημα στο ΓΑΠ. Έχεις να μας πεις περίπου τα λεφτά. Μπορεί να μας πεις τα λεφτά. Μπορεί να μας πεις μια πρόταση. Α, δεν έχεις. Κούρεμα. Κούρεμα. Τα λεφτά για να γίνει το κούρεμα σου. Κούρεμα. Κούρεμα. Δεν χρειάζονται λεφτά. 23 δις έρχονται. Το ξαναλέω, κούρεμα.
Το κούρεμα σημαίνει ότι χάνει η τράπεζα λεφτά. Βεβαίως. Αφού χάνει τράπεζα χάσει. Λεφτά. Τόσα λεφτά βγάζουν. Ωραία. 16% επιτόκιο έχουν αυτά. Αφού χάνει να τράπεζα χάσουμε. Λεφτά με τις ράπεζες. Να χάσουμε. Τι να κάνουμε. Όλο ο κόσμο έχει χάσει. Όλο ο κόσμο πεινάει. Να πεινάσουμε και δύο τραπεζίτες. Είστε ελεύθερος βουλευτής. Είστε βουλευτής κοινοβουλίου. Δεν είστε τραπεζικό. Δεν είστε τραπεζικό. Επειδή είμαι βουλευτή, πρέπει να είμαι μέλος της Τρόικας. Επειδή εσύ έγινε δημοσιογράφος ψεύτης, πρέπει να γίνω εγώ πολιτικός ψεύτης. Και έχετε ορκιστεί να σώσετε τον ελληνικό λαό και όχι τις τράπεζες. Δεν είστε τραπεζίτης, δεν είστε μέλος της Τρόικας. Είσαι με τα καλά σου. Επειδή εσύ θα λες ψέματα στον κόμμα, θα ακολουθήσω εγώ νομίζεις. Τι νομίζεις, με κοστά και εσένα. Κύριε Γεωργιάδη. Ε, μα ξέρω εγώ τώρα. Και εσείς για νούμερα λέγατε για τα 18 σημεία προεκλογικά. Φυσικά τα λέγαμε. Α, ναι, κύριε Παλάφα, παρακαλώ. Α, δεν μπορώ να ακούω σώματα. Μπορεί να, με πάρα πολύ προσοχή, μπορεί να υποθέσει κανείς ότι αυτή η διάχυτη νευρικότητα έχει να κάνει, όσον αφορά κυρίως τους εκπροσώπους της κυβερνήσεως, έχει να κάνει, που συνήθως είναι ψύχρεμη, έχει να κάνει με αδιέξοδα μιας πολιτικής, αδιέξοδα. Ξέρετε, υπήρξε μια ανάσα και πιθανόν ελαφρώς δικαιολογημένη με τις δόσεις που ακόμα δεν τις έχουμε πάρει, αλλά αυτή πολύ γρήγορα εξανεμίστηκε, διότι δεν υπάρχει καθόλου στις κυβερνητικές ενέργειες εμπιστοσύνη από τον κόσμο. Διαπιστώνεται λοιπόν κάποια αδιέξοδα. Και βέβαια έρχονται οι κυβερνητικές πρόσωποι και λένε σήμερα δεν μέχρι τώρα, αλλά θα στο μέλλον. Θα ανάπτυξη, θα αυτό, θα το άλλο. Πώς θα γίνει, σε μία μέρα να γίνει αυτό? Όχι. Ξέρουν όμως. Ξέρουν όμως. Ξέρετε κάτι. Τα spread πέφτουν κάτω από τις χίλιες μονάδες. Σήμερα στο χρηματιστήριο, και να δούμε και τις κάρτες και να δούμε το σχόλιο του κ. Μπαλάφα, παρακαλώ πολύ. Έγινε πάρτι. Θέλω να πω ότι κάποια μεγέθη βελτιώνονται. Το αν αυτό. Αυτή η βελτίωση έχει αντίκρισμα στην πραγματική οικονομία. Αυτό θέλω να πω. Είναι άλλη ιστορία. Εγώ θεωρώ δεν έχει κανένα. Ένας παλιός πολιτικός έλεγε. Ένας παλιός πολιτικός έλεγε ότι ορισμένες φορές οι αριθμοί ευημερούν και δυστυχούν οι άνθρωποι. Μπορεί. Με μια πολιτική ακραίας λιτότητας, μονόπλευρης λιτότητας, άγριας λιτότητας, ρημάγματος του κόσμου και εκποίηση, να το πω κομψά. Κατά το δυνατόν της δημόσιας περιουσίας, κάποιοι δείκτες να πάνε καλά, να μειωθεί κάποιο έλλειμμα κλπ. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Δεν σημαίνει τίποτα. Υπήρξαν και χώρες που κάποιοι δείκτες ανέβηκαν, αλλά τι συνέβη. Οι χώρες αυτές είχαν 30% ανεργία, είχαν μισθούς που κατέβηκαν στο 1/3, έγιναν σε εισαγωγικά ανταγωνιστικές. Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτά τα νούμερα. Καταλάβατε. Δεν έχουμε τα 54 δις, ένα λεπτό. Ναι. Ένα λεπτό. Ναι, παρακαλώ. Γιατί λέει η κυβέρνηση. Εάν με τα 54 δις δεν πάρω το χρόνο να τα ρίξω στην αγορά. Να μεταφέρω τα θετικά μηνύματα της διεθνούς αγοράς για την ελληνική οικονομία στην πραγματική οικονομία. Θέλει ένα χρόνο, λέει αυτό. Ναι, πράγμα. Σωστά. Δεν μπορώ αύριο το πρωί να ταΐσω τα. Πιστεύω ότι εσείς όπως και εγώ, κύριε Γιάννη, πιστεύω ότι και εσείς όπως και εγώ. Δεν εκφράζω πολιτική θέση στο ρεπορτάζ. Συμφωνώ. Και καλά κάνετε και τη δουλειά σας κάνετε. Εγώ, κοιτάξτε, προφανώς και εσείς όπως και εγώ, μιλάμε με κόσμο. Περπατάμε στον δρόμο. Σήμερα ήμουν σε ένα δικαστήριο μάρτυρας και μου μίλησε κόσμο. Ένας απόστρατος συνταξιούχος του πολεμικού ναυτικού, σας διαβεβαίω. Και οι άνθρωποι είναι σε κατάσταση απόγνωσης. Με τον κύριο Φωτόπουλο της κυρίων Πεδεύη. Απόγνωσης. Και τον κύριο Φωτόπουλο μιλήσατε, κύριε Μπαλάφα. Διάφορα θα. Ένα λεπτό, να ολοκληρώσω τη φράση μόνο. Τα διάφορα θα είναι δεν θα. Διότι λέμε κάποια μέτρα η κυβέρνηση. Θα πάρει φόρους. Μερικές φορές ξέρετε είναι τα μεσαία στρώματα που χτυπούνται τρομακτικά. Άνθρωποι του μεσαίου χώρου και των μεσαίων στρωμάτων που χτυπούνται τρομακτικά. Από τη φορολογία. Δεν θα πάρει εκ του μπέχοντος. Δεν θα πληρώσει τους φόρους. Επομένως, τα σχέδια επί χάρτου που γίνονται δεν θα βγουν. Και επομένως, τον Απρίλιο, το λέω έτσι υποθετικά, θα έχουμε και άλλα μέτρα. Γι' αυτό που κυκλοφορεί στις πολιτικές πιάτσες σήμερα είναι για εκλογές. Ευγενιαστικά το Μάρτιο. Δεν υπάρχει εκλογές. Δεν υπάρχει. Να ξέρετε. Να δούμε δηλαδή πως την ίδια ώρα που γίνεται μάχη για να περάσουμε